αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Τον έπαινο του δασκάλου, όλοι τον επιδιώκουμε, ανεξάρτητα αν είμαστε στο νηπιαγωγείο, στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο πανεπιστήμιο. Τον έπαινο του δασκάλου μου, λοιπόν, τον πήρα και εγώ, λίγο αργά βέβαια, όταν με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι του αρέσει πολύ εκπομπή, χωρίς να θυμάται βέβαια ότι υπήρξα κάποτε φοιτήτριά του. Και εγώ, ανέστητη και δημοσιογράφος ούσα, αντί να του πω μόνο ένα ευχαριστώ, κατάφερα και τον άρπαξα και τον έφερα εδώ για να κάνουμε μαζί μια εκπομπή. Καλωσορίζω λοιπόν τον Ανδρέα Παναγόπουλο, καθηγητής κλασικής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο, καθηγητής μου τα χρόνια που υπήρξα φοιτήτρια, μας δίδαξε τον Αριστοτέλη και μαζί σήμερα θα κάνουμε ένα θέμα που νομίζω θα ενδιαφέρει όλους εσάς, το θέμα της τεχνολογίας στην αρχαία Ελλάδα, που το είχατε ζητήσει και αρκετοί από τα τηλεφωνήματά σας. Σας έχω πει πολλές φορές ότι για να κάνω ένα θέμα θα με ενδιαφέρει και να βρω τον κατάλληλο καλεσμένο. Καλώς ήρθατε, κύριε Παναγόπουλε. Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω στην εκπομπή σας. Βέβαια, όταν σας είχα καθηγητή, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα σας έχω μια μέρα καλεσμένο σε μια εκπομπή. Ούτε εγώ. Τραβηγμένο σενάριο, έτσι, από αυτά τα ωραία που φτιάχνει η ζωή, τα αναπάντεχα. Ευχαριστή έκπληξη. Και θα ήθελα να σας πω το εξής. Πάντα με απασχολούσε, γιατί στην αρχαία Ελλάδα τέχνη, ένας όρος που περιλάμβανε πάρα πολλά. Ποια είναι η διαφορά της τέχνης από την τεχνική, την τεχνολογία, όπως την αποκαλούμε σήμερα, δηλαδή, ποιους ορισμούς θα μπορούσαμε να δώσουμε εμείς? Ο καλύτερος τρόπος για να προσεγγίσουμε και αυτό το θέμα, όπως όλα, είναι να ξεκινήσουμε από την ονομάτων επίσκεψη. Αυτή η ονομάτων επίσκεψη είναι μια εντολή του Αντισθένη, του λεγόμενου κοινικού που ήταν μαθητής του Σοκράτη, αλλά βγήκε κοινικός τελικά στο τέλος, Μακεδόνας ήταν, αλλά έμεινε στην Αθήνα. Έλεγε ότι η αρχή κάθε αρχή μαθήσεως ονομάτων επίσκεψης. Επίσκεψη δεν είναι η βίζιτα βέβαια, είναι η επισταμένη σκέψη. Καταλαβαίνουμε κάτι πολύ καλά όταν το σκεφτόμαστε πολύ αργά και επί πολλές φορές. Και εννοεί το σκεφτόμαστε ετυμολογικώς, να καταλάβουμε από πού προέρχεται η λέξη. Άρα, για να προσεγγίσει το θέμα και της τέχνης και της τεχνικής και της τεχνολογίας, μια και αυτό είναι το θέμα μας σήμερα, πρέπει να ξεκινήσουμε από τη ρίζα των λέξεων, της λέξης. Η ρίζα είναι διπλή τέγα και τέκα. Το τέγα θα μας δώσει τέγος, που σημαίνει στέγη, και το λατινικό τέγκο τέξι τέκτουν τέγκυρε, που σημαίνει στεγάζω, εξού η στέγη, το σπίτι, κατασκευή δηλαδή, η έντεχνη κατασκευή, και το τεκ έχει τη γενικότερη έννοια του γενό. Εξού αόριστος του τίκτο, τίκτο, έτεκον. Τεκνοποίηση. Και τεκνοποίηση. Και να θυμηθούμε εδώ ότι ο ανή γεννά και γίνει τίκτη. Δηλαδή από αυτή την ενδιαφέρουσα οπτική, τη γυναικός τη διαδικασία της γεννήσεως του παιδιού τη θεωρεί ως ευφυΐα του σώματος. Μάλιστα. Τέχνη του σώματος. Γιατί ο ανή γεννά, δεν δείκτη. Και βέβαια η άλλη σημασία τεκ του τεκ που φτιάχνει την τέχνη και δείχνει την ευφυΐα, το επιδέξιον του πράγματος, είναι πια η ευφυΐα του μυαλού. Διότι το κοινό, ο κοινός παρονομαστής και των δύο ενεργειών είναι η ευφυΐα, η παραγωγική ευφυΐα. Δηλαδή παράγεις τέχνη ή ασχολείσαι με τέχνες. Το θηλυκό του επιθέτου τεχνικός, τεχνική, τεχνικών, γιατί είναι ένα κανονικό δευτερόπιτο επίπεδο, ή το θηλυκό ουσιαστικοποιημένο μας δίνει την τεχνική, που είναι σύστημα γνώσεων για να δημιουργήσεις κάτι. Πάνω χάρη, ο Αριστοτέλης μιλάει για την τεχνική παιδεία. Είναι αφάνταστο να ακούς, πρωτοφανές να ακούς από τον ίδιο τον Αριστοτέλη ότι μιλάει για τεχνική παιδεία. Τα τελεία, ας πούμε, θα έπρεπε να το έχουν σημαία αυτό, αλλά δεν νομίζω ότι το έχει κανείς εξαιρετήσει. Τεχνική παιδεία πια εδώ δεν είναι θεωρητική γνώση, είναι και επιδεξιότητα, είναι και επαγγελματική συγκρότηση. Μεθοδολογία. Μεθοδολογία. Η τεχνική της τεχνικής. Και βέβαια, όλο αυτό ολοκληρωμένο βγαίνει με το λογία. Δηλαδή, τεχνολογία, τα σύνθετα της, των λέξεων λογία είναι ή με πρώτο συνθετικό το τέχνη, ας πούμε εδώ, και δεύτερο συνθετικό το λέγω, ίσον λέγω, μιλάω, λόγος,
Οπότε λόγος περί της τεχνικής είναι τεχνολογία ή όπως λέμε στην ανθολογία, λέγω ίσον συλλέγω, συγκεντρώνω. Μάλιστα. Εδώ όμως είναι με την έννοια του λέγω, ασχολούμαι σοβαρά με και βέβαια φτιάχνω ένα ολοκληρωμένο εργαλείο τεχνικής. Αυτή είναι η τεχνολογία. Αυτοί όλοι υπήρχαν οι ίδιοι στην αρχαία Ελλάδα. Νομίζω ότι με τον όρο τέχνη περιλάμβαναν τα περισσότερα. Σχεδόν τα πάντα. Θα θέλατε να μου πείτε λίγο για την αρχαία Ελλάδα και τι. Ως προς τις δύο βασικές όψεις του πολιτισμού, τον μεν τεχνικό πολιτισμό, βλέπεις αμέσως μπήκε η λέξη τέχνης, τεχνικός πολιτισμός, το λέγανε κατασκευή βίου. Κατασκευή βίου. Ναι, επειδή είναι φτιάξιμο της ζωής. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Ό,τι το χειρονακτικό δηλαδή. Και πρόσεξε λίγο, επειδή είσαι και φιλολόγος, ότι μέσα στο χειρόναξ και χειρονακτικός υπάρχει το ανάχυν δια των χειρών. Μάλιστα. Να βασιλεύεις με τα χέρια, να κυριαρχείς. Είσαι χειρόναξ. Και σήμερα θεωρείται ο όρος λίγο υποτιμητικός. Και εκτός από αυτό δεν νομίζω ότι σήμερα η τεχνολογία βέβαια προάγει το βίο. Όχι, γιατί αλλά ας μην σας διακόψω, θα ήθελα να μείνουμε. Είναι τόσο μηχανοποιημένη η παραγωγή ώστε η μαστοριά χάθηκε. Πάει πια. Ενώ η τεχνική ήταν μαστοριά. Να φτιάξει μια καρέκλα σαν να το γλεντάς. Τώρα δεν γλεντάει. Γι' αυτό και το χειροποίητο το πάντα έχει κάτι ξεχωριστό ακόμα και όταν έχει ατέλειες. Αλλά θέλω να επιμείνω λίγο στο πώς. Ο πνευματικός βίος από την άλλη μεριά λεγόταν παιδεία. Για ξαναπείτε μου πάλι τον προηγούμενο όρο. Ο πρώτος όρος τεχνικού πολιτισμού είναι κατασκευή βίου. Κατασκευή βίου. Το φτιάξιμο της ζωής. Το να κάνεις γεωφυριά σου. Θέλω να το κρατήσω αυτό. Να το θυμάσαι. Προσωπική συλλογή. Και το άλλο είναι. Βίου, ναι. Παιδεία. Τόσο απλά. Παιδεία. Δια της παιδείας εδηλούνται τα πάντα στο επίπεδο και το θεωρητικό και το πρακτικό. Όταν ο Αριστοτέλης μιλούσε για τεχνική παιδεία, είναι σαν να έλεγε θεωρητική και πρακτική γνώση ορισμένων δεξιοτήτων για να παραγάγεις ένα έργο. Μάλιστα. Η έννοια της τέχνης περιλάμβανε τα πάντα. Ήταν θεωρητικό πολιτισμό, πρακτικό πολιτισμό, καλές τέχνες, αυτό που ονομάζουμε σήμερα καλές τέχνες. Θα ήθελα να σας ρωτήσω γιατί με ενδιαφέρει λίγο η έννοια του πολιτισμού. Μπορεί να συμβαδίσει, τουλάχιστον δεν το ξέρουμε εμείς, δεν το βλέπουμε σήμερα, να συμβαδίσει ο τεχνικός πολιτισμός με τον πολιτισμό γενικότερα. Μάλλον να συμβαδίσει η τεχνολογία με τον πολιτισμό γενικότερα. Αυτό είναι το καλό ερώτημα. Βλέπουμε δηλαδή σήμερα μια πολύ μεγάλη άνοδο της τεχνολογίας, ειδικά στα λεγόμενα ισχυρά κράτη, όπως είναι η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερμανία. Αλλά ο πολιτισμός, ο πνευματικός, να παίρνει την κατιούσα σε σχέση με προηγούμενες εποχές που μπορεί να μην υπήρχε αυτή η ανάπτυξη του πολιτισμού, του τεχνικού πολιτισμού, της τεχνολογίας, αλλά είχαμε ακόμα και σε χώρες όπως η Γερμανία την φιλοσοφία να αναπτύσσεται, την ποιήση. Σήμερα λοιπόν που έχουμε τεχνικά προχωρήσει τόσο πολύ, όλα αυτά, ο πνευματικός πολιτισμός φαίνεται να αγεί. Η αλήθεια είναι ότι σπανίως συνυπάρχουν τα δύο. Στην πραγματικότητα πάντοτε συνυπάρχουν, αλλά με μια τρομερή δυσαναλογία. Ισότιμα εννοώ. Δεν συνυπάρχουν ισότιμα. Συνυπάρχουν πάντοτε σε κάποιο ποσοστό, αλλά είναι συντριπτικά πάντοτε ανώτερο το ένα εις βάρος του άλλου. Ας πούμε, όσο στην αρχαία Ελλάδα υπερήχε η παιδεία της κατασκευής βίου, δηλαδή ο θεωρητικός, η κουλτούρα έναντι της civilization, που είναι η άλλη μορφή του πολιτισμού, των επιστημών δηλαδή, ακριβώς το αντίθετο γίνεται σήμερα. Και τι θα πει αυτό, ότι οι κοινωνίες και η ζωή του ανθρώπου γενικά δεν αγαπάει να συμβαδίζουν οι δύο μορφές πολιτισμού ισοδύναμα. Αλλά υπάρχει κάτι πολύ ενδιαφέρον και παρηγορητικό, ότι όπως έδειξε ο Μάρξ στον Γκρούντρις, έχουμε ανεξαρτησία του επικοδομήματος. Ότι είναι ενδεχόμενο το επικοδόμημα. Να το αναλύσουμε αυτό για να το καταλάβει και είναι ο κόσμος. Γιατί εντάξει, εμείς φιλοσοφικά το καταλαβαίνουμε τι σημαίνει το επικοδόμημα, αλλά όλο που ήταν το ακούει άλλο έτσι ω όρο, ανεξαρτησία του επικοδομήματος. Είναι ο όρος του πολιτισμού και των επιστημών και της οικονομικής και κοινωνικής επιστήμης και έχει να κάνει με τη δομή του κόσμου και της κοινωνίας. Η κυρίως δομή είναι οι εργασιακές σχέσεις, παραγωγή κλπ. Η υπόδομη είναι τα θεμέλια. Η κυρίως δομή είναι το κτίριο και η υπερδομή είναι ο πολιτισμός.
Ο πολιτισμός δηλαδή είναι υπερδομή, το από πάνω φτιάξιμο, το δόμα. Ξεκινάνε όλα από τον οικονομικό παράγοντα λοιπόν κατά τον Μάρξ, αυτή είναι η βάση. Έτσι. Και προχωράντας φτάνουμε στο πάνω-πάνω σκαλοπάτι, στην κορφή μιας πυραμίδας τα λέγαμε, η οποία είναι ο πολιτισμός. Δεν είναι ακριβώς πυραμίδα, αλλά το πάνω μέρος. Μάλλον με παραλληλόγραμμα το έφτιαχνε ο Μάρξ, αλλά ας το πούμε έτσι. Το πάνω δόμα, υπερδομή. Για αυτή την υπερδομή έχει αφιερώσει μεγάλα κεφάλαια σε εκείνο το βιβλίο που λέγεται «Σχεδίασμα πολιτικής οικονομίας» και σε άλλη έκδοση στα ελληνικά και με άλλη μετάφραση, με άλλο τίτλο «Προκαπιταλιστικοί σχηματισμοί». Αναπτύσσει το θέμα γιατί στην αρχαιότητα η αρχαία Ελλάδα, κυρίως η Αθήνα, περνούσε από άποψη πνευματικής ανάπτυξης την πιο όριμη ηλικία του ανθρώπου και σε μια εποχή σχετικά μεγάλης τεχνολογικής μιζέριας ή τουλάχιστον δυσαναλογίας, για να μην μιλάμε για μιζέρια, και αναγκάστηκε να εξηγήσει ότι όχι μόνο μπορεί, αλλά συνήθως συμβαίνει, σχεδόν κατά ανάγκη, να ανεξαρτητοποιείται η τοπικό δόμημα. Δηλαδή, μπορεί να είναι πλούσια μια κοινωνία και να έχει φτωχό πολιτισμό, και αντίστροφα, μπορεί να είναι φτωχιά μια κοινωνία και να έχει μεγάλο υψηλό πολιτισμό. Να το δούμε πρακτικά ιστορικά. Στην αρχαία Αθήνα, πλάι στα αριστουργήματα της μνημειακής αρχιτεκτονικής, ας πούμε, Παρθενώνα, οι άνθρωποι ουρούσαν στους δρόμους. Το βλέπουμε σε πλατωνικούς διαλόγους. Περπατάνε τη νύχτα ξημερώματα και σταματάνε στους τοίχους και κάνουν δημόσια τη χρεια τους. Και πλάι στο θέατρο του Διονύσου που παρήγονται τα αριστουργήματα του θέατρου, οι άνθρωποι δεν είχαν αποχαιρετικό σύστημα, δεν είχαν, ας πούμε, μπάνιο στο σπίτι. Αυτό συνιστά μια δυσαναλογία. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι παντού γινόταν το ίδιο. Έχουμε αποχαιρετικό σύστημα στη Μινωική Κρήτη, ας πούμε. Πολύ καλό. Έχουμε εθνοποίηση στη Σαντορίνη, στο Ακροτήρι. Είναι η βάση του Κυκλαδικού πολιτισμού. Αυτό που λέτε το βλέπουμε και στην Αίγυπτο. Λαμπρές πυραμίδες, ένας κόσμος σε εξαθλίωση, ο καθημερινός πολίτης. Αλλά θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ένας άνθρωπος που έχει. Ένας λαός, αλλά πριν πάμε σε αυτή την ερώτηση, θα ήθελα λίγο να δούμε το site που έχετε, το ιστολόγιο. Ιστολόγιο, δεν λέγεται στα ελληνικά, μπράβο μου. Να δούμε το site του κ. Παναγόπουλου, όπου μπορείτε κάθε μήνα, νομίζω. Ναι, είναι. Να βλέπετε τις ειδήσεις στα αρχαία ελληνικά, το λέω καλά. Το ιστολόγιο έχει πολλά κεφάλαια. Το ιστολόγιο το βλέπουμε από κάτω, είναι το www.apanagopoulos.wordpress.com. Το ιστολόγιο έχει μερικά κεφάλαια, ας πούμε αυτοβιογραφικό, εργογραφικό, τι πιστεύω για την κλασική φιλολογία, τι πιστεύω για την αρχαία ελληνική γλώσσα και παιδεία και γενικότερα, αλλά η αρχική σελίδα έχει μια πρωτότυπη νομίζω ιδέα. Δηλαδή, ένα μηνιαίο δελτίο ειδήσεων συντεταγμένο στα αρχαία ελληνικά. Το οποίο κλείνει σχεδόν πάντα με το Σπολάτι. Όχι, εκτός αν είναι μεγάλη γιορτή. Εσύ το είδες πρώτο. Το είδα σε γιορτή, λοιπόν. Και αρχίσαμε αυτό μεταξύ σοβαρού και αστείου, διότι. Πολλά έτσι, λοιπόν. Να δούμε λίγο και τα βιβλία σας, θα ήθελα, για να μην έχω αυτό το άγχος. Γιατί θέλω πάρα πολύ να τα δείξω τα βιβλία σας. Βλέπουμε τώρα Θουκυβηδής. Ναι. Οι εκδόσεις. Εχμάλωτοι, όμοιροι, εξόριστοι, φυγάδες και πρόσφυγες στον Πελοποννησιακό πόλεμο. Πάρα πολύ ωραίο θέμα. Αυτό είναι τρίτη έκδοση. Mm-hmm. Η πρώτη ήταν στα ελληνικά από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Η δεύτερη ήταν στα αγγλικά. Άντολφ Χάκερτ, με έδρα την Ολλανδία. Και το τρίτο είναι στις εκδόσεις, στην ελληνική εκδοχή του, σε μετάφραση, σε εκδόσεις Παπαζήσι. Αυτό που δείχνει τώρα είναι Παπαζήσι. Αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Είναι άλλο. Αυτό είναι το «Εισέ τη φίβος έχει καλή μην». Ναι. Θυμάμαι καλά που έχετε και το χρησμό που δώσαν στον Ουλιανό. Ότι δεν έχει πια σπίτι. Είπατε ο φίβος. Είπατε το «Εισέ και τη φίβος έχει καλή μην». Ου μαντι δαδάφνιν, ου παγάν λαλέουσαν, απέσβε το δε και λάλλον είδωρα. Και εγώ λέω «Εισέ τη φίβος έχει καλή μην». Και αυτό είναι πολύ τολμηρό. Αλλά ο της εκπλήξεως, ο ίδιος ο Παπαγιώργης ο Μεταλλινός που είναι και καθηγητής πανεπιστημίου, μου είπε ότι το κατάλαβε πολύ καλά και ως ιερωμένος που είναι και καθηγητής δεν τον πείραξε καθόλου. Γιατί όταν είναι κανείς ημιμαθής νομίζω ότι αυτό είναι ιδωλολατρικό. Ίσα. Αυτό τιμά. Λοιπόν, έχει ο φίβος ακόμα σπίτι. Βεβαίως.
Αυτό είναι αποτελεσματικά, βλέπω καλά, ηφαιστείων ο Θηδαίος. Νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με αστρολογία. Ναι, είναι τα λεγόμενα αποτελεσματικά του ηφαιστείωνος και έχει να κάνει με αστρολογία. Αρχαία ηλική αστρολογία. Αυτό κατάσχεται, κύριε Παναγόπουλε, τελμώ να το πω στον καθηγητή μου, το κατάσχω. Λοιπόν, το επόμενο είναι Αριστοτέλους. Ένα λεπτό πριν προχωρήσουμε να πω δύο κουβέντες γι' αυτό. Γι' αυτό θα βρείτε πολλές κουβέντες και σκοπεύω να σας κάνω μια εκπομπή ολόκληρη για την αρχαία ελληνική αστρολογία. Θα χαρώ. Οπότε το αφήνουμε εδώ για να προλάβουμε να πούμε τα άλλα που θέλουμε να πούμε πολύ σήμερα. Μόνο να εξηγήσω ότι ο ηφαιστείων αυτός δεν είναι ο γνωστός ηφαιστείων ο φίλος του Μεγάλη Αλεξάνδρου, αλλά ήταν ένας ηφαιστείων Θηδαίος Τεμπάνους, δηλαδή Θηδαίος από τις Αιγυπτιακές Θήβες, Λούτσορ, Καρνάκ. Και είναι κλασικοθραμμένος. Και η κύρια αξία του έγκειται στο ότι σώζει τους χαμένους Πτολεμαίους, δηλαδή σώζει την αστρολογία όλων των χαμένων γενεών της ελληνικής θρησκείας. Θα σας κλείσω ραντεβού σήμερα κιόλας για αυτό το θέμα. Στον επόμενο μήνα θα τα πούμε για αυτό το θέμα. Αριστοτέλους, Αθηνιάνου Πολιτεία, ήταν το επόμενο που βλέπαμε. Αυτό που βλέπαμε. Είναι 26 μου βιβλία, τώρα τυπώνεται στη Θεσσαλονίκη το 27ο. Και είναι η πίστη του Αριστοφάνους. Αριστοτέλους πολιτικά μας κάνατε και εμάς στο Πανεπιστήμιο. Αριστοτέλους πολιτικά ναι, ήταν ένα αγαπημένο μου μάθημα στο Πανεπιστήμιο και εκεί πρωτογνωριστήκαμε νομίζω. Ναι, εκεί πρωτογνωριστήκαμε. Εκεί λέει και το τεχνή. Τεχνική παιδεία. Μάλιστα. Έχουμε άλλο βιβλίο. Ανταποκρίσεις από την αρχαία Ολυμπία. Αυτό είναι ένα κάπως όχι βαρύ φιλολογικό αλλά. Αυτό κατάλαβα και εγώ. Ανταποκρίσεις στη δημοσιογραφία. Κάνω μια προσομοίωση. Σαν να κάνω assimilation. Σαν να κάνετε δηλαδή το δημοσιογράφο που παρακολουθούσε τους Ολυμπιακούς Αγώνες τότε και εκδίδει δελτία τύπου. Δίνω δελτία τύπου σε ένα κέντρο πληροφοριών. Πολύ ενδιαφέρον. Είναι μια πολύ πρωτότυπη ιδέα. Νομίζω ότι όσο συνεχίζονται οι παράλληλοι κόσμοι θα σας κάνουμε πελάτη εδώ. Λοιπόν, θα ήθελα όμως να πάμε λίγο εκεί που είχαμε μείνει. Στο ότι δεν συμβαδίζει πάντοτε ο τεχνικός με τον θεωρητικό πολιτισμό. Ωστόσο βλέπουμε ότι τα πάνω-πάνω στρώματα, δηλαδή Ηρακλεία, Παλάτια κλπ. Έχουν μια γνώση αυτής της τις τεχνολογίες, την οποία βέβαια δεν την βάζουν σε ένα πλατή επίπεδο, δηλαδή δεν υπάρχει σε όλο το λαό. Δηλαδή είναι σίγουρο ότι θα μπορούσαν να κατασκευάσουν καλύτερα πλοία από τις Τριήρης. Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχουν οι Τριήρης, ας πούμε, σε όλη τη διάρκεια της αρχαιότητας. Θέλω να δούμε λίγο το αντίστροφο που συμβαίνει σήμερα. Μπράβο. Αυτό είναι. Δηλαδή, και μια και μιλήσατε για Μάρξ, να σας πω ότι ο Μπρέχτ έλεγε σε ένα του ποίημα για τις κεραίες και τα πελώρια σπίτια που ο ωκεανός τα αναγελά, περιγελά και μιλούσε για τη Νέα Υόρκη. Και νομίζω ότι η Νέα Υόρκη είναι ένα σύμβολο του σημερινού τεχνολογικού πολιτισμού. Θα έλεγα ότι είναι το καλύτερο παράδειγμα του αντιθέτου φαινομένου. Και ο Μπιν Λάντεν χαμογελάει. Στην υποθέτηση μου. Και ο Μπιν Λάντεν χαμογελάει. Για τη Νέα Υόρκη. Άκουσε όμως κάτι. Η Fifth Avenue μέσα στο Μανχάταν αποτελεί το καλύτερο παράδειγμα που υπάρχει στον κόσμο για να δείξει το αντίθετο. Δηλαδή, όπως στην αρχαιότητα βάδιζες και έπεφτες από το ένα αριστούργημα στο άλλο, από μνημειακή αρχιτεκτονική αγάλματα, καλλιμάρμαρα κλπ, στάδια, γυμναστήρια κλπ, αλλά δεν έβρισκες σπίτια και άλλα κοινά κτίρια και κυρίως δεν έβρισκες γέφυρες, δεν έβρισκες καλούς δρόμους. Τώρα βαδίζεις έναν δρόμο τρομακτικό, ανηφορίζονται σιγά σιγά προς το Χάρλεμ και βλέπεις όλες τις πολυεθνικές εταιρείες, όλο το τσιμέντο, όλο το ατσάλι, όλο το γυαλί σε θεόρατες πολυκατοικίες και ουρανοξύστες, όλες τις πολυεθνικές εταιρείες, όλες τις τράπεζες, όλα τα κονσόρτσιουμ του κόσμου και δεν χαμογελάει πουθενά ο δρόμος. Δεν έχει ας πούμε ένα κήπο, δεν έχει πουθενά μια παιδική χαρά, δεν έχει πουθενά ένα εκκλησάκι, δεν έχει πουθενά ένα γήπεδο να παίζουν τα παιδιά. Βέβαια υπάρχουν γήπεδα να παίζουν τα παιδιά, αλλά σε κάτι φτωχογειτονιές, στο Μανχάταν, έξω από τους μεγάλους δρόμους. Δηλαδή δεν χαμογελάει ο πολιτισμός πουθενά, ο πνευματικός πολιτισμός. Βλοσιρό και επιθετικό και απειλητικό εμφανίζεται το κεφάλαιο μου παντού. Οπότε είμαστε στην τεχνολογία. Τεχνολογία της οικοδομικής αναισθησίας και άκρης. Καλά, τα χρηματιστήρια, της οικονομίας, τους τόπους, της τράπεζας. Απέραντη απελπισία.
Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Υπάρχουν πάρα πολλοί ειδικοί σήμερα που ασχολούνται με την τεχνολογία της αρχαίας Ελλάδας και μάλιστα θα ήθελα να μου πείτε κι εσείς ποιους θεωρείτε σημαντικούς και αξιόπιστους, γιατί νομίζω ότι υπάρχει πολύ παραφιλολογία γύρω από την τεχνολογία στην αρχαία Ελλάδα και ακούγονται και πολλά έτσι φανταστικά και ωραία που έτσι πλησιάζουν λίγο την ουφολογία. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει και μεγάλη σύγκρουση μεταξύ των ειδημόνων και μάλιστα να πω εδώ εντός παρενθέσεως ότι όσοι ξέρουν δεν μιλάνε, όσοι μιλάνε δεν ξέρουν συνήθως. Σπανίως θα ακούσεις να μιλάει για ένα θέμα τέτοιου περιεχομένου ένας άνθρωπος που πραγματικά ξέρει κάτι. Ακόμη και εγώ που σας μιλώ, τολμώ να μιλώ για αυτό το θέμα, δεν το έχω συζητήσει με συναδέλφους μου των τεχνικών επιστημών, των εφηρμοσμένων επιστημών, διότι ευτύχησα τα τελευταία 10 χρόνια της ζωής μου να δουλέψω στην Πάτρα και ήμασταν εμείς η πνευματική μορφή της τεχνολογίας της Πάτρας, διότι ακριβώς αυτό το παράδειγμα με την Πάτρα είναι σαν το τελευταίο με το Μανχάταν. Δηλαδή παντού τρομερές σπουδές πολυτεχνείου, μηχανικής, αεροναυτικής κλπ. Και κάπου στη γωνία φιλολογία. Πραγματικά η Πάτρα έχει περισσότερο δώσει. Και βέβαια. Επί 30 χρόνια, επί 25 χρόνια είχε αποκλειστικά τεχνικό προσανατολισμό. Μάλιστα. Αυτό όμως μας έκανε καλό εμάς, διότι μαζί με τα ξερά καίγονταν και τα χλωρά ή τουλάχιστον ποτίζονταν. Γιατί όταν εμείς είχαμε κάτι ενδιαφέρον να πούμε ή να κάνουμε, είχαμε ένα εργαστήριο έτοιμο να πάνε τα παιδιά μας να δουν. Ας πούμε, όταν τους δίδασκα όνειρο στην Πάτρα και φτάσαμε στην περιγραφή της ασπίδας του Αίαντος, αφού το αναπτύξαμε, το αναλύσαμε, το λεξιλογήσαμε, το τεχνολογήσαμε, διότι μια σημασία της λέξης τεχνολογία είναι και κάνω γραμματική ανάλυση, γραμματική τέχνη, οπότε τεχνολογούμε το κείμενο, ας πούμε. Είναι πολύ ειδική σημασία, είναι τέρμινους τέχνικους. Αφού το εξηγούσαμε από κάθε τρόπο, έλεγαν τα παιδιά, και πώς είναι δυνατόν ένα παιδί της φιλολογίας να το νιώσει αυτό. Και μου έδωσε μια έλαμψη η ερώτηση ενός παιδιού καλή τώρα. Έλαμψη. Αυτό που λένε τα παιδιά τώρα, μια φλασιά. Μου ήρθε στο νου, δηλαδή μια λαμπερή ιδέα. Ότι πλάι μας ήταν η μηχανική του Παϊπέτη. Είχα δε εγώ ακούσει ότι στο εργαστήριο των μηχανολόγων του τμήματος του Παϊπέτη είχαν κατασκευάσει ένα κανόνι, το οποίο με κόστος, τότε ήταν με δραχμές, 5.000 δραχμές κάθε βολή, όσο ήταν το κόστος για το υλικό που θα χαλάγανε κάθε φορά, για να μας δείξει τι μία βολή μικρού κανονιού που ήταν κατασκευασμένο να ανταποκρίνεται αυτή η βολή στη δύναμη, οστική δύναμη που είχε η ασπίδα του Αίαντος. Μάλιστα. Σου κάνει εντύπωση, ε. Μεγάλη. Ήταν παγκόσμιο πρωτότυπο και ήμασταν τυχεροί κατά τότε υπήρχε το εργαστήριο. Και κατά τότε ένας από τους πιο ειδικούς σε όλη την Ελλάδα είναι ο Στέφανος Παϊπέτης. Μάλιστα. Οι δύο άλλοι μεγαλύτεροι που εγώ ξέρω τουλάχιστον είναι ο Ανδρέας Δημαρόγκωνας. Ένα εξάμεινο ήταν, τώρα πέθανε δυστυχώς, αυτός ήταν ο πιο ευφυής καθηγητής που γνώρισα στη ζωή μου, Έλληνας ή ξένος. Ευφυής, δεν μιλάω για σοφία. Μιλάω για ευφυή. Ανδρέας Δημαρόγκωνας, μαθηματικός στην Πάτρα και στο Σεν Λούι, Μιζούρι, της Αμερικής. Και αυτός ήξερε την αρχαία ελληνική τεχνολογία περισσότερο από όλους. Και από κοντά, να κάνουμε ένα διάλειμμα. Ο Θεοδόσιος Τάσιος. Και θα γυρίσουμε να μου πείτε πάλι για αυτούς τους τρεις και για όσους άλλους ξέρετε, γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ να ξέρει ο κόσμος που θα απευθυνθεί για να μάθει πράγματα από ανθρώπους οι οποίοι έχουν τα εχέγγυα. Μικρό διάλειμμα, ερχόμαστε πολύ γρήγορα γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Είμαι εδώ με τον καθηγητή μου, τον Ανδρέα τον Παναγόπουλο, καθηγητής μου στο Πανεπιστήμιο, χρόνια πολλά πριν, όχι πάρα πολλά, μιλάμε και υπερβολές, είναι κάμποσα χρόνια. Καθηγητής της κλασικής φιλολογίας, λοιπόν, του Πανεπιστημίου και μιλάμε για την τεχνολογία στην αρχαία Ελλάδα, ειδωμένη μέσα από το πρίσμα ενός φιλολόγου. Και μόλις πριν φτάσουμε στο διάλειμμα μας, ο κ. Παναγόπουλος μας έλεγε για τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι ασχολήθηκαν εκτενώς με την αρχαία ελληνική τεχνολογία και σε ένα πειραματικό επίπεδο. Μου λέγατε λοιπόν για τον Παϊπέτη.
ο οποίος καθηγητές στην Πάτρα και οι τρεις που μου αναφέρατε. Όχι. Έτσι, όχι. Ο Δημαρόγκωνας ήταν κατά το ίμιση στην Πάτρα και κατά το ίμιση στην Αμερική. Ο Παϊπέτης εξ ολοκλήρου στην Πάτρα και ο τρίτος, ο Θεοδόσιος Τάσιος, ήταν καθηγητής του Πολυτεχνείου. Και είναι μια χαρά και είναι και πρόεδρος της εταιρείας μελέτης της αρχαίας τεχνολογίας. Εκεί δουλεύουν και άνθρωποι ερευνητές χαμηλότερου επίπεδου όπως είναι ο Χρήστος ο Λάζαρος και άλλοι. Μάλιστα. Αλλά οι κορυφές, οι μεγάλοι δάσκαλοι, οι μεγάλοι γνώστες, να πούμε, είναι αυτοί οι τρεις κατά τη γνώμη μου, εκτός αν μου διαφεύγουν μερικά ονόματα που δεν έπεσαν. Τι λένε αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν για την τεχνολογία στην αρχαία Ελλάδα? Οι περισσότεροι έχουν μάλλον σωστή θεώρηση για την αναλογία στην αξία και στη συνασία μεταξύ τεχνικού και πνευματικού πολιτισμού. Διότι όσοι δεν ξέρουν, από υπερβάλλοντα ζήλο φτάνουν στο άκρο να νομίζουν «μα η αρχαία Ελλάδα μόνο τεχνολογία παρήγαγε». Γιατί το θέλουν να το κάνουν αυτό, γιατί φτάνουμε εύκολα στην υπερβολή προκειμένου να υποστηρίξουμε μια θέση. Θέλουν να υποστηρίξουν ότι η αρχαία τεχνολογία ήταν σπουδαία, οπότε ξεκινάνε με την ουρανομική, το ουρανόμικη λάθος ότι η αρχαία τεχνολογία ήταν η μόνη πνευματική παραγωγή των αρχαίων Ελλήνων. Όχι. Ήταν αναλογικά μικρό ποσοστό και της αξίας και της σημασίας. Φτάνουν μάλιστα οι αντίθετοι στο σημείο, όπως ο Άρθουρ Κλάρκ, ας πούμε, ένας Αμερικανός γνωστός συγγραφέας έργων επιστημονικής φαντασίας. Είναι αυτός που έκανε το Space Odyssey. Έφτασε στο σημείο ο Άρθουρ Κλάρκ να πει, γιατί ενώ ξέρει τα δικά του πολύ καλά, συλλαμβάνει όλα όσα θέλει, δεν ξέρει αρχαία ελληνικά και νομίζει ότι μπορεί να μιλάει και για τους αρχαίους Έλληνες. Αλλά δεν είναι κάτι εύκολο να μιλάς έτσι εκ του προχείρου για όλα τα θέματα, αν έχεις κάποια υπευθυνότητα. Λέει σε ένα του βιβλίο, αναφέροντας ως παράδειγμα τον υπολογιστή των αντικειθήρων, ότι αν οι Έλληνες ήταν τόσο διορατικοί και θετική όσο ήταν θεωρητικά συγκροτημένη, τότε ο πολιτισμός θα είχε οδηγήσει τον άνθρωπο να έχει φτάσει στα αστέρια από το Μεσαίωνα. Τον νοιάζει πότε θα έπρεπε να είχαμε φτάσει στα αστέρια, αν κατάλαβες. Γιατί έτσι το βλέπει. Ο Αμερικανός ήταν από την πλευρά της φιλοφελληνιστική. Την αφελμιστική και της αναπτυξιακής μορφής του κόσμου. Αλλά οι αρχαίοι Έλληνες ακριβώς γι' αυτό δεν είχαν κυρίαρχο προσανατολισμό της κοινωνίας, την ανάπτυξη και τον εξυγχρονισμό. Ανάπαυαν την ψυχή τους όχι στο βιωτικό επίπεδο, αλλά στην ποιότητα ζωής. Η ποιότητα ζωής είναι ηθικό, αισθητικό, φιλοσοφικό, παιδαγωγικό στοιχείο, ενώ το βιωτικό επίπεδο είναι στοιχείο ευημερίας και είναι υλικό. Γι' αυτό βλέπεις τα χάλια της κοινωνίας τώρα. Η κοινωνία βογκάει τώρα διότι είναι ανάσκητος ο κόσμος στο μέτριο κέρδος. Να σας ρωτήσω το εξής. Βλέπουμε έναν πολιτισμό που μιλάει ήδη για ατομική, για το άτομο, για την πυρηνική φυσική. Έναν πολιτισμό που μιλάει για τα άστρα και τα γνωρίζει καλύτερα από ό,τι εμείς σήμερα. Γνωρίζει ότι ο Άρης είναι κόκκινος πλανήτης, γνωρίζει τους πέρα γαλαξίες, μιλάει για το Σύριο, μιλάει για άλλα αστέρια. Σε ιατρικό επίπεδο πολύ μπροστά, σε ψυχολογία επίσης. Δηλαδή ήδη η αρχαία ελληνική τραγωδία κατανοεί τον ψυχισμό του ανθρώπου και λέει πράγματα τα οποία θα τα πει ο Φρόιντ πολλές... Και ο Ντοστογεύσκη. Ναι. Χιλιάδες χρόνια μετά. Κοίτα να δεις, δεν είναι ανυμπορία των αρχαίων Ελλήνων που νομίζει ο Κλάρκ, ούτε αδιαφορία. Είναι προσωπική υπεύθυνη επιλογή. Το να μην απομακρυνθούν από τη φύση. Ακριβώς. Τη φύση και τον ουσιαστικό πολιτισμό που βελτιώνει την ποιότητα ζωής του ανθρώπου. Δηλαδή, αυτοί δεν προχωρούσαν εύκολα στις εφαρμογές και την τεχνολογία του καθημέραν βίου, ενώ ήταν συγκλονιστικά συγκροτημένοι στα θεωρητικά όλα. Ας πούμε, η προσοκρατική φιλοσοφή ξέρανε τα του ουρανού περισσότερο από κάθε άλλο τομέα. Ο Πυθαγόρας τα καλύτερα και περισσότερα μαθηματικά και γεωμετρία. Ο Ευκλήδης έκανε την Ευκλήδια γεωμετρία. Ο Ιπποκράτης έδωσε την καλύτερη ιατρική της γης. Ο Γαλινός τα ίδια. Δεν μιλάνε γι' αυτό. Ο Δημόκριτος είναι ο πρώτος
που βρήκε τη διάσπαση του ατόμου θεωρητικά. Δεν είναι τυχαίο ότι ονομάστηκε πατέρας ατομικής θεωρίας. Mm-hmm. Όχι από εμάς, από τον κόσμο όλο. Αλλά τι κάνανε. Δεν προχωρούσαν σε εφαρμογές και σε τεχνολογία, γιατί αυτό τον τρόπο ζωής θέλανε. Να έχουν otium, δηλαδή να έχουν άνεση χρόνου. Να μην τους κυνηγάει με άγχος η ασχολία. Εδώ που τα λέμε, του βιοπορισμού. Γλιτώσαν τουλάχιστον την κλινική βόμβα. Τη σκλαβιά, ακριβώς. Δηλαδή μου λέτε ότι θα μπορούσαν να τα εφαρμόσουν, αλλά δεν τα εφαρμόζαν. Ακριβώς. Είτε επιλογή του ήταν. Υπάρχει το εξής. Θέλω να σα ρωτήσω, κάνω δύο ερωτήματα που είναι πολύ σημαντικά. Τα λέει πολύ σκότα. Μου τα κάνει πολύ κόσμο. Το ένα είναι αν κρυβόταν αυτή η γνώση μέσα στα μυστήρια, τα ελευσίνια, στα ιερατεία, στου αδελφού. Α πούμε, ο Ηρόδοτο περιγράφει τον τρόπο που αντιμετώπισε το μαντίο των αδελφών του Πέρσες και μιλάει και αφήνει να εννοηθεί ότι είχαν κάποια πολύ δυναμικά όπλα. Αν ήταν κρυφή η γνώση, το ένα πολύ σημαντικό. Και το δεύτερο ήταν, που ήθελα να σας κάνω την ερώτηση, εάν φοβόντουσαν ότι εφαρμόζοντας τη τεχνολογία θα καταστρέψουν τη φύση, το φυσικό περιβάλλον, αυτό που βλέπουμε να γίνεται σήμερα, ορμόμενοι από κάποια παλαιότερη γνώση, από κάποιον παλαιότερο πολιτισμό που είχε καταστραφεί, όπως η Ατλαντίδα, την αναφέρει ο Πλάτων, έτσι. Είχαν δηλαδή κάποια ανάμνηση κάποιου πολιτισμού που ξέπεσε, που αυτό μπορεί να εκφράστηκε αργότερα με την Παλαιά Διαθήκη ή σε επίπεδο δικό μας με τον Προμηθέα ή με τον Κατακλυσμό. Μπορεί να είχαν δηλαδή κάποια ανάμνηση κάποιου άλλου πολιτισμού που προηγήθηκε και καταστράφηκε. Ένα ερώτημα που το κάνει πάρα πολλοί κόσμος. Και το δεύτερο είναι αυτό που σας είπα. Αν η γνώση, η επικίνδυνη σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών, γιατί σήμερα βλέπουμε ότι όντως είναι επικίνδυνη, όντως κρυβόταν πολύ καλά μέσα σε κάποιες ομάδες που την κατήχαν. Στην πραγματικότητα, η μυθολογία και η μεταφυσική των αρχαίων είναι η σημερινή τεχνολογία και φυσική. Κωδικοποιημένη. Ναι. Θεωρητικά όμως, ας πούμε, στην Οδύσσια έχουμε το φαινόμενο της Φιλαδελφίας. Έχουμε αυτόματους πιλότους. Έχουμε συγκλονιστικές συλλήψεις. Αλλά ως εκεί, γιατί ο Έλληνας δεν αντάλλασε τον τρόπο ζωής του με το κέρδος, διότι είχε καταλάβει μέσω της παιδείας, γιατί όλα είναι θέμα παιδείας. Μην κοιτάς που το λέει το ίδιο πράγμα το Υπουργείο Παιδείας. Το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας δεν ασκεί καμία μορφή παιδείας. Και το παιδαγωγικό είναι εξαιρετικό. Εξαιρετικό. Αυτό να μου το λέει ένας εκπαιδευτικός και μάλιστα διδάκτης πανεπιστημίου. 43 χρόνια στην παιδεία είναι. Μάλιστα. Ο μεγαλύτερος εχθρός παιδείας είναι το Υπουργείο Παιδείας και Τέος Θρησκευμάτων. Και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο είναι αντιπαιδαγωγικό Ινστιτούτο στην πραγματικότητα. Αλλά αυτό είναι μια ιστορία που πρέπει ίσως να αναλυθεί άλλη φορά και με πολλές εκπομπές. Με άλλη θεματική. Να έρθουμε τώρα στο συγκεκριμένο. Το λέει και το Υπουργείο Παιδείας. Όλα είναι θέμα παιδείας. Οι αρχαίοι Έλληνες ζούσαν, όχι το λέγανε για να πουλάνε φιγούρες. Mm-hmm. Το ζούσανε ότι όλα είναι θέμα παιδείας. Δηλαδή να καταλάβεις τι σημαίνει η απόλαυση του περιπάτου, της φύσης, της συντροφιάς, του απλού τρόπου ζωής, του καταφύσιν ζήν, της μέτριας εμφάνισης από άψους ενδυματολογικής. Έπρεπε δηλαδή να έχεις ανάλογη παιδεία. Όταν λέει ο Αριστοφάνης, μα εγώ είμαι άχρηστος, λέει πώς θα γίνω εγώ ηγέτης. Όχι, του λέει μην ανησυχείς. Όσο χαμηλότερου επίπεδου είσαι, όσο πιο αμπλάκας, τόσο πιο κατάλληλος είσαι να αναδειχθείς στην πολιτική. Μήπως σου θυμίζει τίποτα αυτό. Το Τζίμι Πανούση. Που έλεγε είναι βρωμοδουλειά και την αφήνω να την κάνει η άχρηστη. Εδώ μου λέει, του λέει πώς εγώ θα κυβερνήσω, εγώ δεν ξέρω ούτε μουσική. Είσαι κατάλληλος. Λοιπόν. Ακού τι του λέει. Δεν ξέρω να κυβερνήσω. Δεν μπορώ να κυβερνήσω, δεν ξέρω ούτε μουσική. Ποιος ξέρει μουσική από τους σημερινούς ανθρώπους. Ξέρει το πεντάγραμμα, ας πούμε. Ξέρει να διαβάσει μια νότα. Ή στοιχειοδός να παίξει ένα μουσικό όργανο. Θέλω να σου πω, η πιο ακατάλληλη για πολιτική καριέρα είναι η πιο άξιστη, η πιο χυδαίη, η πιο φωνακλάδες. Ό,τι ταπεινότερο και χαμηλότερο υπάρχει σε κάθε κοινωνία να αναδεικνύεται. Αυτό δεν θα διαφωνήσω. Στην πολιτική. Θέλω να σας κάνω δύο ερωτήματα, στο ένα μου απαντήσατε σχεδόν. Ότι ζούσαν σύμφωνα με τη φύση. Σχεδόν το άλλο γιατί... δεν το έγκατε, δεν το υπεξέφυγα.
Ναι. Έχω στο νου μου να σας το απαντήσω. Γιατί πολλές φορές οι πανεπιστημιακοί το φοβούνται αυτό το ερώτημα. Επίτρεψέ μου, εγώ δεν είναι που το κουμπάνε. Είναι ότι ούτε πάντα τις πας ρητά. Δεν λέγονται όλα σε όλους. Και κυρίως ως προς αυτό το απόκριφο και μυστικό κλπ. Είμαι πολύ επιφυλακτικός, διότι όλα τα ψώνια έχουν ξαμοληθεί σε όλα τα μέσα μαζικής επικοινωνίας να λένε τρομακτικά πράγματα, να μιλάνε για διαστημόπλια, να μιλάνε για αυτό. Υπάρχουν στοιχεία σύλληψης, αλλά αυτά δεν είναι αποδείξεις πραγματικής λειτουργίας και πραγματικών εφαρμόγων. Είναι όλα κατασκευές εγκεφαλικές. Ισχύει όμως αυτή η υπόνοια που εξέφρασες πριν από μισή ώρα, ένα τέταρτο περίπου, ότι είναι ενδεχόμενο να είχαν αταβιστική γονιδιακή μνήμη από πολιτισμούς που είχαν φτάσει σε πολύ ψηλά επίπεδα τεχνολογίας και πάθαν τη ζημιά και έμαθαν από τους και έβαλαν, αλλά αυτό θα το βλέπαμε. Δηλαδή από τη λογοτεχνία θα φαινότανε. Υπάρχει στον Πλάτωνα πάντως μια κρούση σε σχέση υπάρχει με υπάρχει μια κρούση, αλλά δεν υπάρχει πουθενά εκτενής αναφορά σε συγκεκριμένα επιτεύγματα. Ούτε καν για μια μεγάλη γέφυρα άξια να πας να ντυθείς. Όπως ήταν, ας πούμε, τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου. Δεν υπήρχε, ας πούμε, ένας δρόμος που να χαλάσει κόσμο. Θέλω να σου πω ότι όταν ακούς απόκριφος, μυστικός, εσωτερικός κλπ. Όλα αυτά έχουν αξία, αλλά έχουν για άλλους χώρους, μυητικούς χώρους. Όχι χώρους συζητήσεως και μάλιστα στα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Μέχρι εδώ, Μέδουσες, Ανδρομέδες, διαστημόπλια κλπ. Είναι σαν κλαμάρες. Με λίγα λόγια. Ναι. Κατά την εμή γνώμη, έτσι. Το άλλο ερώτημα. Ότι αν υπήρχε κάποιο. Δεν είναι ομάδες... το ίδιο με το Σύριο, γιατί ακούω ότι σε απασχολεί ο Σύριος. Ο Σύριος με απασχολεί. Είναι πολύ σοβαρό θέμα. Ο Σύριος, όσο σοβαρό πράγμα θέμα είναι η αρχαία αστρολογία του ηφαιστείωνος του Θηβαίου. Αυτό είναι άλλο, ε. Mm-hmm. Δεν είναι σαλεμένες απόψεις. Όχι, όχι, έτσι κι αλλιώς εγώ ό,τι γράφω το γράφω γιατί σκοπεύω να βγάλω από το βιβλίο. Το γράφω σε επίπεδο. Το είδα, το υπάρχει γραμμένο, το γράφουμε. Όχι φιλολογία, έτσι για τη φιλολογία. Μάλλον παραφιλολογία. Θέλω να δεν μου απαντήσετε στο άλλο ερώτημα. Μυστήρια. Σαφώς και εκεί προωθούσαν τον άνθρωπο, ανέβαιναν σκαλιά, γνώσεις, εμπειρίες, μυθικές, όπως είπατε. Θα μπορούσαν μέσα στα αρχαία ελληνικά μυστήρια να υπήρχαν και τέτοιες γνώσεις, οι οποίες να έβγαιναν στον πολύ τον κόσμο ως κωδικοποιημένα μέσα από μια μυθολογία. Θα μπορούσαν τα ιερατεία να είχαν, όπως και στην Αίγυπτο, όχι μόνο στην Ελλάδα, κάποιες τέτοιες μορφές γνώσης τεχνολογικές, επικίνδυνες, να, όταν πέφτουν στα χέρια λάθος ανθρώπων, να τις κατήχαν και να μην τις εφάρμοζαν, να τις εφάρμοζαν σε ένα πολύ στενό πεδίο. Από ό,τι ξέρουμε, διότι ξέρουμε πολύ λίγα πράγματα, και ας λένε, γράφουν ολόκληρα βιβλία, χωρίς να υπάρχει θέμα. Αλλά από ό,τι λίγο και στέρεο ξέρουμε, σε όλα τα μυητικά συστήματα, σε όλες δηλαδή τις μυστηριακές λατρείες, από τους καβύρους της Αμοθράκης μέχρι την Κύπρο, μέχρι την Κρήτη και βέβαια μετά ελευσίδια μυστήρια, υπήρχαν γνώσεις, αλλά αυτές οι απόκριφες γνώσεις, οι μυστικές γνώσεις, αφορούσαν τη μεταθάνατο ζωή. Δεν αφορούσαν τεχνολογία η οποία δεν πρέπει να πλησιαστεί. Η αλήθεια είναι ότι ένα στοιχείο ελιτισμού και αριστοκρατικής προσέγγισης των πραγμάτων υπάρχει σε ακραίες μορφές σε μερικές φάσεις της αρχαίας ελληνικής ιστορίας και του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Όπως ας πούμε η σιωπή των μελών της σχολής του Πυθαγόρα. Βλέπε άκου σιώπα. Αυτό το βλέπε άκου σιώπα είναι υπέρτατα σοφό. Αλλά δεν αφορούσε σιώπα μήπως διαδώσεις τη γνώση και την κάνεις επικίνδυνη για τους πολλούς. Ας πούμε το γαλατικό ιερατείο αντίθετα στην Ευρώπη, το μαθαίνουμε αυτό από τον Ιούλιο 4, τον Μπέλο Γκάλικο, λέει ότι οι Δρουίδες, το ιερατείο των Γαλατών, επίτηδες επικοινωνούσαν μεταξύ τους λίτερης Γκρέκης, ελληνικά, με γράμματα ελληνικά, για να μην εκχυδαίζεται η γνώση τους. Αλλά αυτό ήταν του μεθιά, ήταν του επαγγέλματος, ήταν λήψη μέτρων προστασίας για να μην διαδίδεται το επάγγελμα. Δηλαδή εσείς θεωρείτε με λίγα λόγια ότι κατήχαν
την θεωρητική γνώση, αλλά απέφευγαν την εφαρμογή της τεχνολογίας. Σκοπίμως, όχι από αδυναμία. Σκοπίμως και όχι επειδή δεν μπορούσαν να το κάνουν. Γιατί θα έπρεπε να αλλάξουν τρόπο ζωής. Δηλαδή να γίνουν υπάλληλοι, να γίνουν μέρα νύχτα να μετράνε, να παίζουν τυχερά παιχνίδια, να υπολογίζουν στο κέρδος, να υπολογίζουν στη φορολογία μέρα νύχτα, να τους δέρνει ένα κράτος. Εντάξει. Να ζουν μέσα σε ένα βρώμικο περιβάλλον, να κινδυνεύουν να πάνε στιγμή να την ακούν στον αέρα. Να έχουν ξεχάσει πως είναι να είσαι ένας φυσικός άνθρωπος. Δηλαδή αυτή η έλλειψη δυσανασχέτησης για την τεράστια ασκήμια που μας περιβάλλει και στο οικιστικό μέρος και στο των δημοσίων κτηρίων και στην οδοπία και στην ναοδομία, ακόμη και στους ναούς, έτσι, τεράστια. Εδώ παίρνει και ένα άλλο ερώτημα, το οποίο εγώ θα τολμώ να σας το κάνω και αν θέλετε μου απαντάτε. Βλέπουμε ένα Παρθενώνα, τον οποίο σήμερα με όλα τα τεχνικά μέσα που έχουμε και με όλες τις γνώσεις δεν μπορούμε να τον αναπαράγουμε. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε ένα δεύτερο Παρθενώνα. Είναι αδύνατο. Ο λόγος για τον οποίο δεν μπορούμε να αναπαραγάγουμε ένα Παρθενώνα οφείλεται όχι στην έλλειψη τεχνικών, μαθηματικών και άλλων αρχιτεκτονικών ναοδομικών γνώσεων, αλλά γιατί εξέλιπε το πνεύμα του Παρθενώνος. Εξέλιπε η έκφραση που θέλει να δώσει ο Παρθενώνας. Εξέλιπε το πνεύμα της δημοκρατίας ως πεμπτουσίας. Του Παρθενώνος ως έκφραση της πεμπτουσίας της πραγματικής δημοκρατίας. Όπως εξέλιπε, ας πούμε, η άνεση δημοκρατία. Εμείς δεν έχουμε δημοκρατία πουθενά, ούτε εμείς στην Ελλάδα, ούτε πουθενά αλλού. Έχουμε αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Ψηφίζεις κάποιον για να υποστηρίξει, υποτίθεται, τα ταξικά σου συμφέροντα και σου βγαίνει αλλού. Πηγαίνει όπου του λένε τα αφεντικά του. Τα μαντριά και τα κόμματα και τα συμφέροντα. Αρχίζει η πρακτόρευση, αρχίζει η υποτέλεια, το yes man. Αρχίζει η παράδοση. Ενώ κανένας αρχαίος Αθηναίος δεν έβαζε κάποιον άλλον να τον αντιπροσωπεύσει. Γι' αυτό και κανένας αρχαίος Αθηναίος δεν γινόταν αστυνομικός. Αστυνομικοί ήταν μόνο ξένοι. Μάλιστα. Γι' αυτό σε ένα από τα δελτία ειδήσεων που έχω γράψει για την η Ελλάς αμοσγέπος παραπέει, η Ελλάς, το Δεκέμβρη ήταν αυτό, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο πάει τρεκλίζοντας. Αυτό θα πει η Ελλάς αμοσγέπος παραπέει. Λέω ότι ο νέος εκείνος ο 15χρονος, ο Γρηγορόπουλος, επλήθη υπό πυροβόλου τόξου, υπό σκύθου τεινός. Διότι σκύθες ήταν όλοι αστυνομικοί τότε. Γιατί κανένας Αθηναίος πολίτης δεν δεχότανε να υπηρετεί σε μια υπηρεσία που θα έπρεπε να ασκήσει βία εναντίον των πολιτών του. Μάλιστα. Δηλαδή αυτό το επίπεδο πολιτικού πολιτισμού δεν μπορεί να το ξαναβρει η ανθρωπότητα, διότι εξέλιπε αυτό το πνεύμα το ίδιο. Όχι οι δομές. Θα θέλατε να μου πείτε ποιος ήταν ο βασικός προσανατολισμός της ζωής τους τότε. Τον ήταν αρχαίων αυτό Ελλήνων. Που επειδή η κυρίαρχη αντίληψη των αρχαίων Ελλήνων στην κοινωνία, ο άξονας δηλαδή του προσανατολισμού της κοινωνίας, ήταν το ευζήν. Όχι η ευημερία, αλλά η ευδαιμονία, το κοινό καλό. Δηλαδή ο πολιτικός όταν κατέβαινε στην πολιτική. Θέλω λίγο να εξηγήσουμε τις λέξεις ευημερία και ευδαιμονία και τη διαφορά τους, γιατί για πολλούς είναι πολύ πράγμα. Η ευημερία είναι να περνάς καλά. Και δεν έχει να κάνει καθόλου με το φιλοσοφικό όρο ευημερισμός. Το ευημερισμός που λένε κάποιοι ιερωμένοι, έχω ακούσει ακόμη και δεσποτάδες να λένε, ο ευημερισμός ο οποίος μαστίζει την ανθρωπότητα. Τρομερό λάθος. Ο ευημερισμός έχει να κάνει με τον ευήμερον και είναι εντελώς άλλο πράγμα. Αυτός τον που έλεγε για τους αρχαίους Έλληνες θεούς ότι ήταν άνθρωποι, καλά θυμάμαι. Μπράβο. Ναι. Ότι μετά το θάνατό τους σε θεοποιούν το. Γράψει και ο μπαμπάς μου ένα βιβλίο γι' αυτό. Ιερά Αναγραφή λέγεται. Mm-hmm. Ευήμερος, ο Μεσσήνιος. Μάλιστα. Που έλεγε ότι οι αρχαίους Έλληνες ήταν πρόβλημα. Λοιπόν, ο ευήμερος με τον ευημερισμό. Mm-hmm. Καμία σχέση. Η ευημερία είναι η καλοπέραση. Είναι αυτό το οποίο ρέπει ο σύγχρονος πληθυσμός. Το βόλεμα. Το βόλεμα, η αύξηση του κέρδους, η εξασφάλιση αποταμίωσης, περίσσιο κεφάλαιο και υλικά αγαθά. Και άλλο αυτοκίνητο, 4 κοστούμια το χρόνο, 5 έξονες τουαλέτες, η κυρία, αριστοκρατικό κολέγιο νέος. Και πουθενά δεν βλέπεις τίποτα ουσιώδες. Δηλαδή δεν βλέπεις
ένα ποίημα, ένα κομμάτι πιάνο, ένα παιδί που να μαθαίνει να στερείται κάτι άλλο για να μάθει μουσική ή να μάθει μια ξένη γλώσσα καλά, στις ξένες γλώσσες. Αν ο μπαμπάς και η μαμά έχουν σπουδάσει στη Γαλλία, τρελαίνονται αν δουν το παιδί τους παραλείπει ένα αξάν. Αν δεν τους νοιάζει καθόλου όταν το παιδί τους στην ελληνική γλώσσα έχει καταργήσει τους τόνους. Και έχει αλλοιώσει τόσο πολύ την ελληνική μορφή, την πραγματική μορφή της ελληνικής γλώσσας, ώστε σα κατέβουν, σκοτώνουν. Πες το κι εσύ, λέει, καλυτερότερότατος, πώς το λένε. Καλυτερότερος. Δηλαδή, ό,τι θέλει ο καθένας, κάθε χαζόπουλος. Ο πιο καλύτερος. Κάθε χαζόπουλος. Βάζει μέσα, πάμε και πάμε πλατεία, ας πούμε, καταργούν το άρθρο. Ενώ η αρχαία Ελλάδα και η σύγχρονη Ελλάδα αγαπάει με πάθος το άρθρο. Δεν πάμε πλατεία, πάμε στην πλατεία. Δεν κατεβαίνουμε την πρώτη. Κάτι που το αποφεύγουν και που το κάνουν και οι ξένοι. Δηλαδή, βλέπω όλους τους ξένους που είναι στην Ελλάδα μετανάστες, μιλάνε πολύ καλά τα ελληνικά και κανείς δεν βάζει άρθρα. Ωραία. Αυτό είναι, έχει πολύ μεγάλη αξία. Για να βάλεις άρθρο, πρέπει να είσαι Έλληνας. Ο Όλυμπος και ο Κύσαβος, τα δυο βουνά μαλώναν. Εδώ η Ελλάδα, ο ελληνικός λαός έζησε 400 χρόνια κάτω από τους Τούρκους, που άκουγε μια γλώσσα του αφέντη που δεν έχει άρθρο. Η τουρκική γλώσσα δεν έχει οριστικό άρθρο. Και ο Έλληνας δεν εγκατέλειψε ούτε μία μέρα το οριστικό άρθρο. Μάλιστα. Έχει πάθος για το ο ή το. Πρέπει να σας πω ότι τελειώνει η εκπομπή. Η εκπομπή. Τελείωσε η εκπομπή. Πάμε πλατεία, πρώτον δεν είναι σωστό, είναι από τα ισπανικά βάμος, αλλά πλάγια. Το δε ηρωνικό είναι ότι μέσα στο αλλά πλάγια υπάρχει το λάθος. Που είναι στην πλατεία. Πολύ καλά το λένε και οι Ιταλοί και οι Ισπανοί. Εμείς δεν το λέμε καλά. Λοιπόν, πάμε για τέλος. Πάμε για το τέλος εκπομπής. Μπράβο. Γεια σας. Χαρά μου.